Περισσότερα από 100 προγράμματα με τη συμμετοχή περίπου 2.000 αθλητών παρουσιάστηκαν στο 18ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής που διοργάνωσε ο Δήμος στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η προβολή, η ανάπτυξη και η στήριξη της γυμναστικής μέσα από μια γιορτή η οποία ενισχύει το πνεύμα της ομαδικότητας και τις νέες κινητικές αντιλήψεις. Στο φεστιβάλ πήραν μέρος ομάδες από όλη τη χώρα με προγράμματα ενόργανης, τζαζ, αεροβικής, χορού, ρυθμικής, ακροβατικής γυμναστικής. Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους είναι ένα, ουσιαστικά ένα άθλημα το οποίο περιλαμβάνει πολλές κινητικές δραστηριότητες όπως όλα τα είδη του χορού, ενόργανη γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, ακροβατική γυμναστική, αερόβια, αερόμπικ και πολλά άλλα, είτε με όργανα είτε χωρίς όργανα. Μπορεί να γίνει μια μίξη όλων αυτών, μπορεί να χορευτεί, να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα μόνο με ένα άθλημα, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και με τρία και με τέσσερα και με όσα θέλουν. Οι ομάδες αποτελούνται από 6 άτομα και πάνω. Οι ηλικίες που περιλαμβάνει από 5-6 χρονών έως 70+. Γι' αυτό είναι ένα φεστιβάλ για όλους και είναι ένα άθλημα το οποίο στην Ευρώπη έχει μεγάλη ανάπτυξη. Να σκεφτείτε ότι τα παγκόσμια πρωταθλήματα συγκεντρώνουν πάνω από 25.000 αθλούμενους μόνο σε κάθε πόλη που διοργανώνεται και είναι ένα εκτός από άθλημα, είναι και ένας τουριστικός αθλητισμός που σε οποιαδήποτε πόλη γίνεται η πόλη ζωντανεύει. Το 18ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής ήταν μια γιορτή που απευθυνόταν σε όλους και αποσκοπούσε στη συγκέντρωση αθλουμένων από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Να σημειώσουμε πως αποδόθηκαν ειδικές διακρίσεις όπως βραβείο τριάθλου, πρωτοτυπίας, καλύτερης χορογραφίας.